όπως είπε και ο Παντελής και έχει πολύ δίκιο, όλοι έχουν ενωπές μνήμες. Θύμησε στη Νίκαια, θύμησε στο Βερολίνο, θύμησε στο Λονδίνο, στο οποίο μάλιστα ήταν δύο φορές αντίστοιχο τρομοκρατικό χτύπημα. Και μένει πια και επισήμως να ακουστεί από τα, από τα χείλη δηλαδή των αρχών της Ισπανίας ότι πρόκειται για τρομοκρατία. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει μόλις εντοπιστούν οι δράστες ή τέλος πάντων να αναγνωριστούν. Γιατί ξέρεις, πρέπει να ξέρουν ποιος είναι, με το, μέσω DNA το μαθαίνουν σχετικά γρήγορα, είτε τον πιάσουν είτε όχι, και να μάθουν ποιος είναι για να μπορέσουν να βρουν τα στοιχεία του και να καταλάβουν από πού προέρχεται. Βέβαια, όπως είπε και ο Παντελής και έχει δίκιο, ό,τι και να είναι, θυμίζει τα χτυπήματα που η ISIS έχει ουσιαστικά διατάξει τους πιστούς της να κάνουν και επίσης μπορεί να είναι ένας απλός μιμητής, αλλά δεν πάβει να θυμίζει αυτά τα μεγάλα τρομοκρατικά χτυπήματα που ζήσαμε όλη την περασμένη χρονιά. Η ISIS συνήθως αναλαμβάνει γρήγορα την ευθύνη όταν θέλει. Και να μην το έχει κάνει το χτύπημα, το εκμεταλλεύεται. Ακόμα και αν δεν το έχει κάνει, έχει δίκιο, Μαρία Κονταξή, που το επισημαίνει σε αυτό. Δράτε τη ευκαιρία και αναλαμβάνει την ευθύνη. Έτσι, και έτσι. Ο φόβος μένει και ο φόβος υπάρχει ξανά στην Ευρώπη. Βλέπουμε τις εικόνες. Είναι ακριβώς μετά την επίθεση, γιατί βλέπεις υπάρχει κόσμο. Υπάρχει ακόμα κίνηση, ναι, άρα υπάρχει κόσμο που φεύγει. Είναι πριν εκενωθεί η περιοχή. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, αν μπορούσαμε να είχαμε εικόνα, θα βλέπαμε μια εντελώς άδεια πλατεία, ένα εντελώς άδειο πεζόδρομο. Είναι οι πρώτες εικόνες λίγη ώρα μετά από το χτύπημα. Έχουν προλάβει ήδη, βλέπουμε εδώ, οι αρχές να φτάσουν, να περάσουν. Θα αρχίσουν τώρα να έρχονται και βιντεάκια, το καταλαβαίνεις. Έτσι, να δεν τώρα κόσμο στο διαδίκτυο. Είναι το διαδίκτυο. Βίντεο τα οποία ανεβάζουν οι άνθρωποι στο διαδίκτυο. Το ζήτησαν, μας έλεγε η Δώρα η Μακρύ νωρίτερα, και οι αρχές να γίνεται αυτή η συνδρομή. Δώρα Μακρύ, δεν ξέρω αν μας ακούει η ανταποκριτριά μας. Βεβαίως. Ακούω και ταυτόχρονα παρακολουθώ και την Ισπανική τηλεόραση αλλά και όλες τις εφημερίδες και τα πρακτορία. Μία κυβερνητική πηγή της Καταλωνίας μιλάει για δύο νεκρούς. Το βλέπουμε, το ίδιο παρουσιάζει και η κρατική τηλεόραση, η Ισπανική. Μιλάνε για δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Έχει αυξηθεί λοιπόν ο αριθμός 20 που λέγαμε των τραυματιών νωρίτερα και είναι φυσιολογικό αν σκεφτεί κανείς ότι για 500 μέτρα αυτό το βανάκι παρέχει εθνικό κόσμο. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε οι τραυματίες είναι πολύ περισσότεροι. Τώρα, ανακοίνωση νεότερη των Mossos d'Esquadra της καταλανικής αστυνομίας είναι ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η αιτία του περιστατικού όπως τα αναφέρουν, αλλά σίγουρα έχει ενεργοποιηθεί η αντιμετώπιση ως τρομοκρατική επιχείρηση. Δεν την ονομάζουν με λίγα λόγια ακόμα τρομοκρατική επίθεση, αλλά σίγουρα την χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που απαιτούνται κάθε φορά όταν πρόκειται την αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική επίθεση. Μάλιστα. Πάμε πάλι στην αίθουσα σύνταξης και στον Παντελή Γκόνο. Λοιπόν, έχω ένα νεότερο τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου, το οποίο μόλις ήρθε. Το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλείται την αστυνομία και λέει ύποπτος, ένας δηλαδή άνθρωπος, ενώ μέχρι τώρα είχαμε πληροφορίες για δύο. Λέει η αστυνομία τώρα ύποπτος είναι κλεισμένος σε μπαρ μετά την επίθεση με το φορτηγό στη Βακελόνη. Νωρίτερα ακούγαμε για δύο ένοπλους να έχουν κλειστεί στο μπαρ. Μιλάμε συγκεκριμένα για το μπαρ Λούναντε Ισταμπούλ, κοντά στη Ράμπλας. Τώρα νεότερο τηλεγράφημα του Γαλλικού Πρακτορείου κάνει λόγο για έναν ύποπτο. Το σίγουρο είναι ότι μάλλον το επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτή τη στιγμή είναι το συγκεκριμένο μπαρ στη Βαρκελόνη και είναι σε εξέλιξη όλο αυτό, καθώς πριν από λίγο έκανα οι αρχές της Καταλωνίας έκαναν ένα tweet ζητώντας από τον κόσμο στην ευρύτερη περιοχή να μείνουν εκεί όπου έχουν βρει καταφύγιο και να μην προσπαθήσουν να φύγουν. Καθώς άρα σίγουρα σημαίνει ότι κάποιον κυνηγάνε όντως. Και είναι σε εξέλιξη. Ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα μένει να επιβεβαιωθεί αν είναι τελικά ένας, αν είναι δύο όπως ξέραμε μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά ο ύποπτος ίσως έχει εντοπιστεί, ο τουλάχιστον ένας ύποπτος, και βρίσκεται στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Είναι πολύ συγκεκριμένες ακόμα πληροφορίες. Αυτό είναι παραπάνω από εμφανές και από τα όσα μεταδίδουν και μετά μαζεύουν και τα ίδια τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης και από το γεγονός βεβαίως ότι και οι αρχές της Ισπανίας είναι παραπάνω από προσεκτικές. Έχουν περιοριστεί μέχρι πριν από λίγη ώρα σε λίγες άτυπες ενημερώσεις Ισπανών συναδέλφων, σε μερικές περιορισμένες ανακοινώσεις.